Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα στην Καβάλα. Κύριε Παπά, καταρχήν θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για όσα είδαμε να διαδραματίζονται με επεισόδια, με προσαγωγές, αλλά και την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην απαγόρευση των συναθροίσεων, τουλάχιστον για τη σημερινή ημέρα. Είναι μια ομή παραδοχή ότι έχει εξαντληθεί η δυνατότητά της να χρησιμοποιεί την πειθό. Και της έχει μείνει η ομή βία και ο καταναγκασμός. Είναι προφανές ότι επέλεξε για λόγους καθαρά πολιτικούς και επικοινωνιακούς να παίξει στο γήπεδο της ακραίας πόλωσης και της καταστολής των όποιων πάρα πολύ σαφώς οριοθετημένων εκδηλώσεων μνήμης για το Πολυτεχνείο, και αυτό έχει γυρίσει πολιτικά μπούμεραγκ. Η κυβέρνηση έχει υποστεί μια τεράστια πολιτική ήττα σήμερα. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία είναι απομονωμένη στο πολιτικό σκηνικό και είναι απομονωμένη διότι φάνηκε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου δεν είναι διατεθειμένες να την αφήσουν να βάλει τις θεμελιώδεις λειτουργίες της δημοκρατίας μας σε δοκιμασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πρότεινε, κύριε Παπά, για αυτήν την επέτειο φέτος? Πώς θα μπορούσε δηλαδή να διεξαχθεί κάτω από τα κρούσματα αυτά τα ιδιαίτερα υψηλά και σήμερα δυστυχώς? Να πούμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σε σχέση με τα κρούσματα, τις εντατικές και τους θανάτους δυστυχώς με το κορονοϊό. Υπήρξε τρόπος όμως και νομίζω δόθηκαν μαθήματα από όλες τις δυνάμεις και του προοδευτικού χώρου και της αριστεράς για το πώς μπορούν να γίνουν οι κινητοποιήσεις. Η βία ήταν απρόκλητη. Εμείς πήγαμε στο ΕΑΤΕΣΑ, σε αυτό το χώρο της θυσίας, στο χώρο των βασανιστερίων, στο χώρο της μνήμης. Καταθέσαμε στεφάνι, είχαμε μια λιτή τελετή με τις αποστάσεις μας κρατημένες, φορώντας όλοι τις μάσκες μας, και νομίζω ότι δώσαμε ένα σήμα ότι μπορεί και η μνήμη του Πολυτεχνείου να μείνει ζωντανή και τα μέτρα για την προστασία της υγείας μας και των διπλανών μας να τα τηρήσουμε. Ναι. Είναι προφανές. Ξέρετε τι λέγεται, κύριε Παπά, όμως σας διακόπτω, διότι δεν έγινε και η παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου. Απαγορεύτηκαν δηλαδή και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις τιμητικές. Γιατί να επιμένει η αντιπολίτευση, ειδικά για σήμερα? Οι παρελάσεις και οι άλλες εκδηλώσεις είναι γιορτές οι οποίες οργανώνονται από το κράτος. Είναι κρατική η παρουσία εκεί πέρα. Είναι η παρουσία της πολιτείας επίσης. Οι εκδηλώσεις μνήμης για το Πολυτεχνείο οργανώνονται από τους φοιτητικούς συλλόγους και τους μαζικούς φορείς. Νομίζω ότι πήγε το μήνυμα, έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ότι ο κόσμος των κινημάτων και της προόδου και που θέλει να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη αυτής της μεγάλης δημοκρατικής εξέγερσης έδωσε μάθημα μάλλον για το πώς μπορεί και η μνήμη να τιμηθεί και βεβαίως να τηρηθούν οι κανόνες. Πάντως, κύριε Παπά, άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε ότι ας περάσουμε αυτή την πανδημία και ας γίνουν και τρεις και τέσσερις πορείες στην συνέχεια. Δεν νομίζω ότι να τιμήσουμε το Πολυτεχνείο. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα ούτε και από αυτά που πίστευε όταν ήταν στο ακροδεξιό Λάος. Κολυμπάει σαν το ψάρι στο νερό μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε καριέρα με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και ότι το Πολυτεχνείο. Καλά, δεν αναφέρομαι στο πρόσωπό του τώρα, μην εστιάζουμε εκεί. Δεν λέω στην πρόταση αυτή που είπε. Ακούστε να δείτε. Όχι, θα την αξιολογήσουμε και με βάση από ποια χείλη εξτομίζεται. Διότι είναι τα ίδια χείλη που λένε ότι στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί, τα ίδια χείλη που λέγανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια προβοκάτσια. Συνεπώς, με αυτού του τύπου τις αντιλήψεις, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα να πούμε και είναι προφανές ότι τα ελαττήρια, ειδικά του συγκεκριμένου προβεβλημένου στελέχους αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, είναι ελαττήρια ιστορικού αναθεωρητισμού. Δεν είναι ελαττήρια προστασίας της δημόσιας υγείας. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Θα ήθελε να γενικευτεί η αντίληψη ότι εδώ πέρα το Πολυτεχνείο θα είναι μια επέτειος κατά την οποία θα γίνεται μια σεμνή τελετή υπό τη στενή επίβλεψη των αστυνομικών δυνάμεων και θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας. Δεν θα είναι έτσι, θα περάσει η πανδημία, θα ξαναπάρει τη μαζικότητα που έχει παραδοσιακά στη χώρα μας αυτή η ημέρα και θα στέλνει διαρκώς δημοκρατικά μηνύματα, μηνύματα αλληλεγγύης, μηνύματα συνοχής, μηνύματα
απέναντι σε πολιτικές οι οποίες διχάζουν τον λαό. Συνηθίζεται όμως, κύριε Παπά, δυστυχώς να το επισημάνω αυτό, την επέτειο του Πολυτεχνείου να έχουμε και επεισόδια. Και συνελήφθησαν λοιπόν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί για επεισόδια. Δεν ξέρω τώρα εάν πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι οποίες περιγράφουν ότι υπήρχαν διαδηλωτές με μάσκες και αυτό το ορίζει ως προετοιμασία επεισοδίων. Οι εικόνες είναι αδιάψευστες. Στις συγκεντρώσεις της Αθήνας απρόκλητα επέλεξε η αστυνομία να τις διαλύσει και επέλεξε με βάση το πρόσχημα, το επιχείρημα, την μη διασπορά της πανδημίας. Αυτή είναι η απλή και η ομοία αλήθεια. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα κουβαλάει ως στίγμα η Νέα Δημοκρατία τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι η ίδια ημέρα η σημερινή με τη χτεσινή. Έγιναν ακραίες επιλογές. Ένας ψευτοτσαμπουκάς νομίζω κατέρευσε με πάταγο ως πολιτική στρατηγική και ελπίζουμε να έχουν πάρει τα μαθήματά τους για το καλό της δημοκρατίας μας. Λοιπόν, κύριε Παπά, θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Θα παραμείνετε εδώ μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Παπά, θέλω να σας ρωτήσω εάν η απόφαση αυτή της κυβέρνησης είναι τελικώς αντισυνταγματική, όπως ισχυρίζεται η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Είναι προδήλωση αντισυνταγματική, είναι πέρα από ξεκάθαρο αυτό, αλλά η ουσία δεν βρίσκεται εκεί. Η ουσία βρίσκεται στις πολιτικές επιλογές. Ναι. Και η πολιτική επιλογή είναι μια πολιτική επιλογή η οποία απομονώνει τη Νέα Δημοκρατία, την μετατοπίζει, θα σας έλεγα, ακόμα πιο δεξιά και κάνει τους δημοκρατικούς πολίτες, τους προοδευτικούς πολίτες του κέντρου να επανατοποθετούνται, να σκέφτονται και να αναρωτιούνται εάν επιθυμούν να βαδίσουμε έναν δρόμο στον οποίο θα υπάρχει και ο ιστορικός αναθεωρητισμός, θα επιχειρηθεί ένα ξέπλυμα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, διότι μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι ακροδεξιές ομάδες μέσα στην Ελλάδα... Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τα ακροδεξιά στοιχεία μετά τη Χρυσή Αυγή. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω είναι κάτι το οποίο επερωτάται πλέον. Υπάρχει ακροδεξιά και μέσα στη Βουλή, φοράει γραβάτα και υπάρχουν και ακροδεξιά στοιχεία μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι απολύτως σαφές και αυτό που η πολιτική επιστήμη ορίζει ως ακροδεξιά έχει μια ατζέντα η οποία ευδοκιμεί σε χίλια δημοκρατών και μάλιστα υψηλά αισθάνομαι. Κομμάτι αυτής της ακροδεξίας ατζέντας, σας έλεγα. Δεν τους κατονομάζετε όμως, κύριε Υπουργέ. Την ατζέντα δεν κατονομάζω. Τα ακροδεξιά στοιχεία εντός της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αναφέρεστε. Μα γιατί θα κάνω καμία αποκάλυψη. Ωραία. Δεν θα κάνω καμία αποκάλυψη. Νομίζω, εάν σας πω ότι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από την ακροδεξιά. Δεν τους έχω ακούσει να έχουν μετανοήσει για κάτι από τα οποία λέγανε όταν ήταν στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του κύριου Καρατζαφέρη. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο και στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, κύριε Παπά. Έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φαντάζομαι το ίδιο και με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Γιατί αδικούνται τελευταίως τόσο πολύ τα περιφερειακά μέσα από την κρατική στήριξη? Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτό, κύριε Παπά? Κοιτάξτε, όπως όλα τα πράγματα και εδώ χρειάζεται αγώνας. Τα περιφερειακά μέσα έχουν ένα ξεχωριστό ρόλο να παίξουν και συντονισμένα πρέπει να τον διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν και τη στήριξη της πολιτείας. Είναι ένας καιρός δύσκολος. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν λέμε, επειδή είμαι σίγουρος ότι και οι τηλεθεατές σας θα μας έχουν ακούσει να κάνουμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκε το κρατικό χρήμα στα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και σε λίγα site. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι ο τύπος δεν πρέπει να στηριχτεί. Πρέπει να στηριχτεί ούτως ή άλλως, ακόμα και να μην είχαμε αυτή την πολύ ειδική συνθήκη στην Ελλάδα με τον κορονοϊό και την ύφεση ή τα συνεπακόλουθα που έχει, δηλαδή την πτώση των διαφημιστικών εσόδων κτλ. Γιατί δεν είναι σαν τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Είναι η καρδιά της δημοκρατίας μας. Και η καρδιά της δημοκρατίας μας δεν χτυπάει μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Χτυπάει σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση οφείλει να το καταλάβει αυτό, να στηρίξει εμπράκτως και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, τα οποία υπό προϋποθέσεις... Δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Παπά. Άκουγα τον κύριο Πέτσα να λέει ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τα περιφερειακά μέσα. Αυτά δεν μπορούμε να τα ακούμε. Έχει γίνει μία κατασπατάληση χρημάτων από το ξεκίνημα της καραντίνας και την εξάπλωση του κορονοϊού, ο οποίος έχει αποτελέσει αφορμή για να απλωθούν πάρα πολύ βαριές σκιές πάνω στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Έχει υπάρξει και σπατάλη, έχουν υπάρξει και σκιές. Βρίθει αυτή τη στιγμή
το νομικό μας πλαίσιο από παρεκκλήσεις, από τις τυπικές πρόνοιες του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και τις προμήθειες που κάνει το δημόσιο, αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει πάρα πολύ γρήγορα και να μην χρησιμοποιείται έτσι μια φτηνή δικαιολογία η οποία δεν αντέχει καθόλου στον δημόσιο διάλογο, πρέπει να σας πω. Αυτό το νόμιμο 30% από την διαφημιστική δαπάνη ισχύει, εφαρμόζεται? Κανονικά πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι η πρώτη φορά που με δική μας νομοθεσία προβλέφθηκε ποινή για τους φορείς του δημοσίου οι οποίοι δεν το εφαρμόζουν. Θα πρέπει να αναζητηθεί στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ο απολογισμός των φορέων του δημοσίου, το πώς έχουμε μοιράσει τη διαφημιστική τους πίτα και η αρμόδια υπηρεσία να καταλογίσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Τώρα βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εξαιτίας και της πανδημίας και επειδή και τα μέσα ενημέρωσης είναι επιχειρήσεις, χρειάζονται και μια ιδιαίτερη στήριξη. Και αυτό είναι ίσως και η μείωση του ενοικίου στην Ντίτζια, η υπερφορολόγηση, μια σειρά από ζητήματα τα οποία τα γνωρίζετε. Εδώ βλέπετε όμως τη στρέβλωση η οποία υπήρξε, η οποία βγάζει δυστυχώς αυτά τα προβλήματα σε αυτόν τον καιρό. Ναι. Υπάρχει μόνο ένας πάροχος υπηρεσιών δικτύου και μάλιστα είναι πάροχος ο οποίος συμμετέχει και στην παραγωγή προϊόντος και τη διανομή προϊόντος. Ναι. Είναι ανταγωνιστής δηλαδή, διανέμει το προϊόν και των ανταγωνιστών του. Η Ντίτζια είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στις ίδιες εταιρείες που ανήκουν και τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια. Αυτό είναι μια θεμελιώδη στρέβλωση και θα έπρεπε να ληφθούν οι πρόνοιες οι οποίες να δώσουν τη δυνατότητα να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε και πόσο στρεβλός ήταν νομίζω και ο διαγωνισμός με βάση τον οποίο η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε το έργο της παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ναι, τώρα θα πάω και σε ένα άλλο ζήτημα, κυρία Παπά, το οποίο αφορά την ασφάλιση των δημοσιογράφων και εγώ ως δημοσιογράφος το αντιμετωπίζω αυτό επίσης και την υγειονομική μας έτσι περίθαλψη με το νέο ΔΕΟΑΠ. Εμείς που είμαστε εδώ στην επαρχία πια, δεν έχουμε επί της ουσίας υγειονομική περίθαλψη, κύριε Παπά? Εμείς είχαμε στηρίξει το Ταμείο των Δημοσιογράφων έμπρακτα και θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα γύρεται πλέον μείζον ζήτημα όχι μόνο για τους δημοσιογράφους αλλά συνολικά. Πρέπει να στηριχτεί το ασφαλιστικό μας σύστημα και να στηριχτεί με τρόπους, θα σας έλεγα, και έξω από τα κουτιά τα οποία έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε. Ο ενιαίος φορέας ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, μπορεί να γίνει μια ατμομηχανή ανάπτυξης. Μια ατμομηχανή η οποία να βοηθήσει και την ελληνική οικονομία, αλλά και να μεγαλώσει τα έσοδά του για να μπορέσει να προσφέρει ακόμα περισσότερα στον Έλληνα ασφαλισμένο. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η πορεία. Είναι μια πορεία ανάσχεσης της ισορροπημένης πορείας, την οποία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει μπει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Θέλω αυτό να το υπογραμμίσω. Διότι θυμάστε κι εσείς, είμαι σίγουρος, ότι η ιστορία του ασφαλιστικού στην Ελλάδα ήταν μια ιστορία ελλειμμάτων. Και για πρώτη φορά, έτσι δεν είναι, και το ασφαλιστικό σύστημα ισορρόπησε. Γιατί κάναμε δύο πάρα πολύ απλά πράγματα. Ενοποιήσαμε τους κανόνες πρώτον και δεύτερον χαμηλώσαμε τις εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι τολμήσανε να ξαναμπούν στην κανονικότητα εξυπηρέτησης. Κύριε Παπά, υπάρχει διαφορά ως προς τις εισφορές που καταβάλουν οι εργοδότες στον ΟΔΕΟΑΠ σε σχέση με τα άλλα ταμεία? Επαναλαμβάνω την ερώτηση, παρακαλώ. Λέω, υπάρχει κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με τις εισφορές που καταβάλουν οι εργοδότες στο συγκεκριμένο ταμείο σε σχέση με τα υπόλοιπα ταμεία? Δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντική απόκληση, δεν έχω τέτοια εικόνα. Σε κάθε περίπτωση το μείζον ζήτημα εδώ είναι να μπορέσει το καθολικό παροχών ασφαλιστικό μας σύστημα να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι η κατεύθυνση. Η κατεύθυνση είναι μια κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης και στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης θα δείτε και μεθοδευμένες προσπάθειες υπονόμευσης όποιων συλλογικών προσπαθειών αλλά και του κεντρικού και βασικού συστήματος ασφάλισης της χώρας. Μάλιστα. Τώρα πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας πια? Από την άλλη έχουμε και εφημερίδες οι οποίες κλείνουν δυστυχώς η μία μετά την άλλη.
Και αυτά πρέπει να εμπίπτουν σε κανόνες στήριξης. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ειδική περίπτωση. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον τύπο. Η λειτουργία του τύπου είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εξίσου κρίσιμη, θα έλεγα, με τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας. Δεν μπορεί η δημοκρατία μας να μπει στον πάγο. Και εκεί πέρα η λειτουργία της ενημέρωσης παίζουν ένα ξεχωριστό ρόλο. Είναι ένα πεδίο αντιπαραθέσεων, βεβαίως, αλλά αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Αλλά είναι και το οξυγόνο της. Και το οξυγόνο της δημοκρατίας πρέπει να το διασφαλίσουμε. Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε σωστό, να προχωρήσουμε εκ νέου σε μια διαδικασία διαγωνισμού, τον οποίο ξεκινήσατε εσείς, και τόσο για τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια, όσο και για τα περιφερειακά? Αυτό το προβλέπει ο νόμος και είναι στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να τον ολοκληρώσει. Η διαδικασία με τον νόμο τον οποίο εμείς είχαμε θεσπίσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια προέβλεψε άδειες για τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και ένα σχετικό τίμημα. Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και για τις περιφερειακές άδειες και να είναι τα κριτήρια πιο διευρυμένα και ελαστικά. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και να σας αποδεσμεύσω. Με την κατάσταση της υγείας στη χώρα, τι γίνεται? Η κυβέρνηση το διαχειρίζεται σωστά? Υπήρξε μεγάλη κουβέντα για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Η κυβέρνηση βιώνει μια παταγώδη αποτυχία. Και γι' αυτό εμείς με γενναιότητα και με ευθύνη προτάξαμε το συμφέρον όχι του κομματός μας, αλλά το συμφέρον της κοινωνίας, των πολιτών και των ανθρώπων, κυρίως και πρωτίστως, που χρειάζονται τη βοήθεια και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Κάναμε πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις από την αρχή της κρίσης. Μάλιστα. Και βεβαίως προτείναμε την περασμένη εβδομάδα να υπάρξει υπουργός υγείας κοινής αποδοχής, να εξοπλιστεί, θα σας έλεγα, με πόρους ανθρώπινο δυναμικό, να παγώσουν κάποια βασικά αντικοινωνικά νομοσχέδια, κάποια βασική αντικοινωνική νόμη, οι οποίοι έχουν ψηφιστεί δυστυχώς από αυτή τη Βουλή, και να υπάρξει μια ελάχιστη συγνώμηση. Όπως ο πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος είναι ένας βάρβαρος κώδικας. Είναι ένας κώδικας ο οποίος δίνει το μαχαίρι και το πεπόνι στους πιστωτές. Είναι ένας κώδικας ο οποίος είναι και απολύτως ατέριαστος, θα σας έλεγα, όχι μόνο με την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, την οποία ο νομοθέτης πρέπει να δείχνει, αλλά είναι εντελώς ασύμβατος και με τις δυσκολίες τις οποίες περνάει η ελληνική οικονομία. Ξέρετε, οι τράπεζες ήδη προβλέπουν ότι τα κόκκινα δάνεια θα είναι πάνω από 10 δις ευρώ, τα καινούργια κόκκινα δάνεια. Η λύση λοιπόν εδώ πέρα θα είναι οι μαζικές κατασχέσεις και ρευστοποιήσεις εταιριών και βεβαίως η πλήρης άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν είναι λύση, είναι μια κατεύθυνση η οποία θα πάει την κοινωνία μας προς τα πίσω και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν από κοινού τη μάχη για να την αποτρέψουν αυτή την προοπτική. Μάλιστα. Με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πολάκη, τον οποίο είδαμε να φωτογραφίζεται ενώ υπήρχε lockdown και δυστυχώς είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές οι φωτογραφίες. Τι ήθελε να δείξει ο κύριος Πολάκης, πώς πρέπει να το διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό, κύριε Παπά? Έχει τοποθετηθεί το κόμμα επισήμως. Βγήκαν οι σχετικές ανακοινώσεις, έγινε η συνάντηση με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης. Και πέραν τούτου δεν έχουν σχολιάσει τίποτε άλλο. Μάλιστα.